Με μια λίστα που περιείχε το σύνολο των ακαθοδών θεμάτων που ταλανίζουν τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, προσήλθε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, στο τετ-α-τετ που είχε με τον Τούρκο ομολογό του Μελβούτ Τσαβούσογλου στο State Department το μεσημέρι της Τετάρτης. Νωρίτερα είχε προηγηθεί δημόσια ομιλία του κύριου Τσαβούσογλου, κατά την οποία είχε υποστηρίξει ότι η αγορά του ρωσικού συστήματος S-400 αποτελεί ένα τελικό γεγονός, με τον Αμερικανό πρόεδρο Mike Pence να παίρνει την σκυτάλη στη συνέχεια της εκδήλωσης και να καλεί την Τουρκία να επιλέξει αν θέλει να διακινδυνεύσει την εταιρική της σχέση με το ΝΑΤΟ. Η συνάντηση των δύο υπουργών πραγματοποιήθηκε μετά την ομιλία του κύριου Τσαβούσογλου και σύμφωνα με την ανακοίνωση του State Department, ο Αμερικανός Υπουργός έθεσε τα εξής θέματα. Τις αμερικανικές ανησυχίες σχετικά με την πιθανή απόκτηση του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία. Την αποφυγή μονομερών στρατιωτικών ενεργειών από την πλευρά της Τουρκίας στη Συρία. Ταχεία επίλυση των υποθέσεων που αφορούν την άδικη κράτηση Αμερικανών πολιτών στην Τουρκία. Και τέλος, τις πιθανές ευκαιρίες οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Τουρκία. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας κατηγόρησε το State Department ότι έδωσε παραπλανητική εικόνα για τη συζήτηση που είχαν οι επικεφαλείς της διπλωματίας των δύο χωρών. Το δελτίο τύπου του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τη συνάντηση που είχαν ο επικεφαλής του Mike Pompeo με τον Τούρκο ομολογό του Μελβούτ Τσαβούσογλου συμπεριλάμβανε ζητήματα που δεν εφήγησαν στη διάρκεια της συνομιλίας τους, έτσι τόνισε ο εκπρόσωπος της τουρκικής διπλωματίας Χαμία Ξόη σε ανακοίνωσή του.